Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλή αρχή στο πανέμορφο Summer League του Άτλα. Πρώτη αγωνιστική, Fathers εναντίον Μορφέα. Και η πρώτη επίθεση για τον Μορφέα, ο φίλος με, με τα αδέρφια Κρεούζη, τον Ρίγα και τον Λιουδάκη, η starting five. Ο Νίκος ο Κρεούζος είναι αυτός που πήρε από τον αδερφό τον Σπύρο, σουτάρει για 2 και τελικά θα ανοίξει το σκορ με μικρή περιπέτεια, 0-2 λοιπόν. Από την άλλη για τους Fathers έχουμε τον Γιώργα με το 6, το 19 ο Διονυσιώτης, το 25 ο Οικονομόπουλος, το 22 ο Τισίζης, άστοχο τρίποντο στο μεταξύ από τον Γιώργα, ο οποίος παίρνει όμως επιθετικό rebound. Και ποιος μου λείπει? Μου λείπει το 31 ο Κωνσταντάτος. Άστοχο σουτ από τον Τισίζη. Η μπάλα για τους Fathers. Ο Λιουδάκης σε προσωπική ενέργεια άστοχη. Και ο Νησιώτης κατεβάζει. Είναι η δεύτερη κατηγορία του Summer, το δεύτερο group. Atlas League 2, group 2, round 1. Φίλος Λιουδάκης στη Βουξάη την μπάλα, εκεί όπου ο Κρεούζης τελικά θα σουτάρει για 3. Το έχασε ο Νίκος ο Κρεούζης, τον rebound από τον Τισίζη. Οικονομόπουλος πάει σε προσωπική ενέργεια. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει, ο Ρίγας θα πάρει το αμυντικό rebound. Ο φίλος, για να δούμε τι θα κάνει, σταματάει και δίνει στον Σπύρο τον Κρεούζη και αυτός στον Νίκο. Λιουδάκης στον Ρίγα, ο Ρίγας με ταμπλό. Το είπα πριν κάνει το release, γιατί ξέρω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης, δηλαδή το έμαθα χθες, γιατί έπαιζε και χθες ο Μορφέας στο top 8 εναντίον των Fathers and Cavaliers. Πάλι με Fathers παίζουν δηλαδή. Διονυσιώτης κέρδισε φάουλ. Είναι στην προσπάθεια. Είναι στην προσπάθεια, είναι 2 βολές. Αντίπας και Νικολόπουλος είναι οι 2 παίχτες οι οποίοι κάθονται στον πάγκο. Με εξάδες παρατάσσονται οι 2 ομάδες σήμερα. Είναι Δευτέρα 8 του Μάη. Το μάθος ξεκίνησε 11:20. Και οι δύο βολές άστοχες του Διονυσιώτη. Κρεούζης πήρε την μπάλα στο ζωγραφιστό. Δεν καταφέρε να βρει τον Ρίγα. Κάποιο πόδι επενεύει. Ανανεώνεται η επίθεση στα 14 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία συνεργάστηκαν και πάλι. Ο Ρίγας κέρδισε το φάουλ και θα πάει στην γραμμή των 4,5 μέτρων για 2 ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Κάτι για δάχτυλα, είναι τώρα πέρα πρέπει να περάσουμε πάρα πολύ, εδώ παιδιά θα πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. 2-2 από τον Ρίγα και 0-4 το σκορ. Γιώργας Σανάη που δέχεται την μπάλα. Κωνσταντάτος. Ο Γιώργας θα φέρει πάνω ο Διονυσιώτης, αστόχης ο Διονυσιώτης. Στην δεύτερη προσπάθεια να δεχτεί το στόπ από τον Ρίγα. Πολύ καλή άμυνα από τον ψηλό. Λιουδάκης περιμένει, τελικά θα δοκιμάσει τρίποντο. Θα το βάλει. Και θα δώσει αέρα 7 πόντων στην ομάδα του. Σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο δεν έχουν σκοράρει οι Fathers. Hey!
Διονυσιώτη σουτάρει στην εκπνοή της επίθεσης. Η μπάλα ίσα που έγλειψε το Στεφάνι. Νίκος Κρεούζης, σέντρα σουτ για τον αδερφό του. Διονυσιώτης πάει σε προσωπική ενέργεια και κερδίζει φάουλ. Θα πάει λοιπόν και πάλι στη γραμμή για το δεύτερο σπαλές ο Διονυσιώτης. Για η πρώτη αλλαγή ο Νικολόπουλος στη θέση του Οικονομόπουλου. Φίλος. Λιουδάκης δεν δοκιμάσε σου. Φτάχνει την πάσα. Την έχασε την μπάλα. Επενεύει ο Γιώργας. Το παίρνει το τρίποντο ο Κωνσταντάτος, το έχασε, θετικό ριμπάμπτο της Ίζης και αυτό το στοχή και στη συνέχεια ο Ρίκας στο αθλητικό. Φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Νίκος ο Κρεούζης. Αρχίζει στην πρώτη ο Κρεούζης. Σπύρος Κρεούζης, πολύ ωραία κίνηση, κερδίζει φάουλ ο ψηλός. Και αυτός με τη σειρά του λοιπόν θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι λέγανε τόση ώρα. Δύο στις δύο πάντως. 2-9. 5 λεπτά έχουν σε περιοδές στο μάτς. Νικολόπουλος. Ξανά στον Γιώργα, η προσκύνηση της Ίζης. Καλή άμυνα ο φίλος Γεώργας, τη Σίζης για δύο. Ευστόχησε ο Ρίγας στο αμυντικό. Φίλος. Ωραία προσωπική ενέργεια. Ριμπάουντ ο Γεώργας. Πάσα του για τον Διονυσιώτη είναι καλή. Ο Ρίγας του κάνει φάουλ όμως. Δύο βολές. Καλό θα είναι να προσέξουμε με τα ατομικά τους φάουλ και οι δύο ομάδες καθώς έχουν. Καθώς έχουν λίγους παίχτες.
Διονυσιώτης έχει δύο στις πέντε βολές μέχρι στιγμής. Και τώρα 3 στις 6. Με 3 πόντους να έχει και η ομάδα του. Διονυσιώτης, Κωνσταντάτος, Νικολόπουλος, τρίπολο, το έχασε, Λιουδάκης. Σκοράρει ο Λιουδάκης, έστω και με περιπετειώδη τρόπο. Τρία έντεκα λοιπόν. Νικολόπουλος και πάλι αστόχησε, μάζεψε ο Ρίγας. Λιουδάκης θα πάει και πάλι σε προσωπική ενέργεια. Βρήκε τον ελεύθερο Ρίγα. Φίλος για δύο, πολύ ωραία φάση. Πολύ σωστό το γύρισμα της μπάλας από τον Μορφέα. Δημιουργεί διψήφια διαφορά στο μάτς. 3-13. Με 3 λεπτά να μπαίνουμε. Πάμε το καλάθι του Νικολόπουλου. 5-13 το σκορ. Με το πρώτο εντός παιδιάς των Fathers. Οι υπόλοιποι τρεις πόντες που είχαν σημειώσει ήταν από τρεις βολές του Διονυσιώτη. Φάουλ πρέπει να κάνει ο Τσίζης. Αν δεν έχει δοθεί φάουλ, είναι επαναφορά από τις άλλες τερλέγων. Όχι. Δύο βολές για τον Κρέουζη. Δεν μιλάει με το Ρίγα, γι' αυτό δεν βάζει τις βολές. Και σε κάθε τις δύο τώρα, ο Σπίλος ο Κρέουζης. Διονυσιώτης. Καλή άμυνα παίζει ο Σπίλος ο Κρέουζης. Διονυσιώτης. Σκοράρει ο Διονυσιώτης. 7-13. Κρεούζης τρίποντο, το χάνει ο Ρίγας, επιθετικό rebound, το χάνει και από κάτω ο Ρίγας. Γιώργος στο αμυντικό. Σουτάρει τρίποντο Γιώργας στον ευνηδιασμό, η μπάλα του παίζει ύπουλο παιχνίδι. Λιουδάκη στο χάνι, μαζεύει και πάλι ο Γιώργας. Νικολόπουλος. Λάβος πάσα, έκλεψε ο Νικολόπουλος. 3-1. Φίλος. Κάνει την διαδρομή 3-1. Ο φίλος ο Φλούτερ το χάνει. Σώζει ο Κρεούζης, ο Σπύρος την κατοχή για την ομάδα του. Χωρίζει το Super Bound. Φάουλ χαμηλά κάνει ότι σύζησε, αν είναι καλά. Όχι, και στον τάτο είναι. Δύο βολές από ομαδικά. Μουσική.
καλέ. Double score 7-14. Ίσως να είναι το πρώτο double score που βλέπουμε βασικά. Με το χέρι δεύτερη. 7-15. Τρία ζευγάρια βολών έχουν βάλει φέτος στο Μορφέα. Από τον Διονυσιώτη και την μπάλα, το γόνατό του λέει ο διαιτητής. Φίλος Ιουδάκης στη γωνία περιμένει. Τα 12 δευτερόλεπτα ανήκουν όλα στον Μορφέα. Κρεούζης ο Νίκος. Τα 5 δευτερόλεπτα θα το πάρει το τρίποντο Ιουδάκης. Θα το βάλει. Έστω και με περιπέτειο διτρόπο γελάει προς τα εμάς. Ήταν τυχερός. 7-19. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Διορθώνω. Είναι 7-18 το σκορ και όχι 7-19 που διάβασα προηγουμένως. Το τρίποντο του Ιουδάκη δεν θα μπορούσε να μετράει για 4. Έχει περάσει και ο αντίπας στο μάτς στη θέση του Ρίγα, χαμένος λίγο το σχήμα τώρα ο Μορφέας. Οι φάδρες δεν έχουν αλλαγές. Λιουδάκης. Κρεούζης, αστοχή. Μάζεψε ο Διονυσιώτης. Τησίζεις, σου τάρει στον κολόν, το χάνει. Μάζεψε ο αντίπας. Κρεούζης. Ωραία κίνηση τον Κρεούζη, βάζει το καλάθι. Έκοσε λοιπόν το σκορ. Θα κλέψουν οι παίκτες του Μορφέα και ο Ιουδάκης θα βάλει ένα εύκολο lay-up. 7-22. Τη σύζυγη για 2 το δεύτερο κομμάτι αυτή τη φορά. Εννιά, 22. Φίλος, κλεισμένος, Ιουδάκης. Αστοχή ο Σπύρος ο Κρεούζης. Συνέχεια μας θα πετύσει goal foul. Yeah. 9-24 και μια συμπληρωματική βολή για τον Κρεούζη, ο οποίος παρά την πρώτη άστοση προσπάθεια πάλεψε και πάλεψε λοιπόν και έβαλε το καλάφι. Εκτός να καταλάβεις να γίνει με τις αλλαγές των φάδρων, τελικά βγήκε ο Τησίζης. Να μπει ο Οικονομόπουλος. Έμεσο τρίποντο λοιπόν, 9-25. Ζω.
Βασιλόπουλος κλεισμένος, τελικά θα σουτάρει. Αυτό είχε σε θετικό rebound ο Διονυσιώτης. Λάθος άφηγε με Νικολέγκλο. Έκλειψε ο Ιουδάκης. Έχασε το lay-up. Ο αντίπας περνάει και πάνω ζωντανή, αλλά η κατοχή αλλάζει χέρια. Πλέον ο Κωνσταντάτος έχει την μπάλα. Διονυσιώτης. Γιώργας με το αριστερό, το χάνει, μαζεύει ο Λιοντάκης. Πάσα του Λιασμού, συγγνώμη, ο Κρεούζης στον Λιοντάκη που έφυγε στον Λιασμό. Ο Λιοντάκης, άμα έχει ανάσες, θα βάλει κι άλλους τέτοιους Λιασμούς. 9-27. Απαντάει με δίποντο από πλάγια ο Κωνσταντάτος, 11-27. Κρεούζης. Ο αντίπας στο τρίποντο, το χάνει. Σπύρος ο Κρεούζης στο θετικό. Πόδι πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Οικονομόπουλος, αν κατάλαβα καλά. Ακόμη ένα κερδισμένο φάουλ από τον Σπύρο τον Κρεούζη, δύο βολές. Όλα αυτά με 14 λεπτά να έχουν συμπληρωθεί στο παιχνίδι. Τα εμάτ θα πάρουνε οι φάδερες, επιστρέφουμε. Κάτσε καλά! Επιστρέψαμε. Καλή άμυνα έπαιξε ο Σπύρος ο Κρεούζης και έκλεψε. Πράγματα απίστευτα συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Στο μεταξύ, αυτό που μόλις είδατε είναι το λεγόμενο shooter's roll. Δηλαδή, όταν ένα shoot μετά από αναπήδηση καταλήγει στην αγκαλιά, όχι του Μορφέα, αλλά της Στεφάνης. Λιοντάκης, αντίπας, φίλος στο floater, το βάζει. Λιοντάκης, 11-32. Όλα καλά. Ωραία η αγκαλιά του αντίπα με τον Κωνσταντάτο, ο Κωνσταντάτος τώρα έχει χτυπήσει όμως. Διονυσιώτης σκοράρει. Λοιπόν, 13-32 αφού διεκόπηκε η ροή του αγώνα μετά το καλάθι. Έγινε και αλλαγή και ο Νίκος ο Κρεούζης πέρασε ο Ρήγας στη θέση του. Φίλος, πολύ ωραία ερασιαία, συγγνώμη, η Σταυρωτή. Ο Κρεούζης μετά από την περιπάνω σκοράρι. Εδώ τα έκανε όλα τέλεια ο φίλος, αλλά το έχασε. Στο τελείο όμως τα χάλασε. Οικονομόπουλος σουτάρει αστοχή. Το rebound από τον Ρίγα. Ήθελε να δοκιμάσει πάσα για τον Ιουδάκη, τελικά δεν έγινε αυτό που ήθελε. Γιώργας. Διονυσιώτης, πλησιάζει προς το καλάθι και σκοράρει.
Ωραίο καλά και ψηλό. 15-34. Δεν πάνε καλά ρε, πάνε να δώσουν το πρόβλημα στην άκρα, δεν πάνε καλά. Λιουδάκης, ωραία ενέργεια. Η μπάλα του παίζει ύπουλο παιχνίδι και τελικά δεν καταλήγει στο καλάθι. Κωνσταντάτος ξανά στον Οικονομόπουλο, ξανά σουτάρει, αστοχή, επιθετικό rebound ο Διονυσιώτης. Κέρδιζε φάουλ ο Διονυσιώτης και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Βγαίνει ο Σπύρος ο Κρεούζης, ο αδερφός του. Τον Γεώργα, θα πάρει το τρίπο τον Γεώργα, θα το χάσει. Ο Ρήγας μαζεύει. Τελικά αφήνει τον φίλο. Λιουδάκης. Θα πάρει ένα τρίπο το λοιπόν και ο Λιουδάκης. 17-39. Και αν το φάουλο Διονυσιώτης θα πάει στη γραμμή λοιπόν για δύο λεπτά βολές. Όλα αυτά με δύο λεπτά να μένουν για το τέλος. Από τον Ρήγα που βάζει το καλάθι. 18-41. Νικολόπουλος αστοχή, μαζεύει το rebound του αντίπας. Ο Λιουδάκης δεν έκανε βήματα. Είναι 4-2. Τελικός αποδέχτης της σκόρας ο Νίκος ο Κρεούζης, 18-43. Και απομένει ένα λεπτό, 1 λεπτό και 14 λεπτά για το ημίχρονο. Κωνσταντάτος, τρίποντο, το χάνει, μαζεύει ο Νίκος ο Κρεούζης, Λιουδάκης. Διασμός τώρα 2-1. Την πήρε ο Νικολόπουλος την μπάλα, σκοράρει στο ανοιχτό 20-43. Ο φίλος σημειώνει το τρίποντο που ανεβάζει διαφορά στους 26 πόντους. 20-46 το σκορ. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε την τελευταία επίθεση για το ημίχρονο από τους Fathers. Διονυσιώτης, Κωνσταντάτος, Νικολόπουλος. Τώρα στο τρίποντο ο Ρήγας. Δεν προλαβαίνει ο Λιουδάκης τον χρόνο.
Έτσι λοιπόν θα τελειώσει το ημίχρονο 20-46, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίχρονο, ο Διονυσούτης στον Οικονομόπουλο, ο Οικονομόπουλος αστοχή από τον Ρίγαντη την μπάλα. Κωνσταντάτος για δύο, το βάζει. Αντίπαλο. Ρίχας πλησιάζει το καλάθι, το χάνει. Μαζί με Διονυσιώτη. Κωνσταντάτος ακόμα ένα σούτ από μέσα. Πώς είναι και πάλι μέσα. 24-46. Κρεούζης. Αντίπας και πάλι. Ο Ρίγας, καλή άμυνα του Γιώργα. Κωνσταντάτος. Διονυσιώτης, το βάζει το καλάθι. 26 46, παίρνει με 56, μην κάνει σερή, Πάτερς. Ιουδάκης. Ωραία η πάσα του, αστοχή όμως ο Κρεούζης, ο Νίκος. Μαζί του τη σύζης. Κωνσταντάτος, η προσπίση. Οικονομόπουλος, ξανά ο Κωνσταντάτος. Και σύζυς τρίποντο. Πόβαλε. 29-46 και τα αιμάτα του Μορφέα που έχει δεχτεί ένα 9-0 σερί. Επιστρέφουμε. Επιστρέφει λοιπόν στο μάτς. Φαντάζομαι πως ο Μορφέας δεν θα πήγε πολλά πράγματα στο time out. Να σιγουρέψουν λίγο τις επιθέσεις τους, να μην δίνουν εύκολους κόντρους. Έβαλε ένα τρίποντο ο αντίπας για να ανεβάσει διαφορά ξανά στους 20. Αστοχή ο Παντομόπουλος με το αριστερό του χέρι και θα δημιουργήσει το τρίποντο rebound και άλλο ένα τρίποντο από τον Γεώργα. Το κάνει ο Τισίζης με fade away και ταμπλό θα γράψει το 31-49. Νίκος Κρεούζης, τον χάνει, μαζεύει ο Τισίζης στο αμυντικό rebound.
και κάτι ο Γιώργο στον μπάγκο για να περάσει ο Νικολόπουλο. Νικολόπουλο. Δύσκολο το χουκ, δεν το έβαλε. Πάσα αφιλεδιασμού για τον Ιουδάκη που όμω επιλέγει να μην πάει σε επίθεση. Ιουδάκης χάνει το τρίποντο, μαζεύει ο Διονυσιώτης. Πολύ ωραίο το καλάθι από τον Διονυσιώτη, πολύ δύσκολη προσεκτική. Πώς βρήκε γωνία σου από εκεί δεν ξέρω. 35-51 για παράταση στους 16 από τους 26 που έκλεισε το ημίχρονο. Ο Νίκος ο Κρεούζης, Κωνσταντάτος, Νικολόπουλος στον Οικονομόπουλο, ξανά ο Νικολόπουλος, οι προσποιήσεις, το σουτ, το χάνει, μαζεύει ο Νίκος ο Κρεούζης, 4-40 ακόμη για το ημίχρονο, συγγνώμη για το τρίτο δεκαλέπτο. Ρίγας. Αντίπας για τρεις. Το χάνει ο αντίπας. Μάζεψε ο Νικολόπουλος. Διονυσιώτης κερδίζει φάουλ. Δύο βολές. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, μία βολή για τον Σπύρο τον Κρεούζη. Συμβάζει. 35-54. Πάμε στο τρίποντο, ακόμη ένα. Decisions. Στον Σαν Νικολόπουλο, μαζεύει το ριμπάνο του Σπύρου Κρεούζης. Πάσε πνευριασμού, ήταν για τσόλις, για αρκετά. Έκλεισε ο Κωνσταντάτος. Διονυσιώτης κερδίζει φάουλ από τον αντίπα. Ο Ρίγας το χάνει από κοντά και χάνει και το rebound. Το σταντάτο στο budget. Κόστο, 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 37-54. Ο
πόδι και ανανέωση. Και 11 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το πήρε το τρίποντο Διονυσιώτης, το έχασε ο Νικολόπουλος, το θετικό rebound του Καλάτση. (Σομίως) 39-56. Διονυσιώτης, Κωνσταντάτος στο τρίποντο, ούτε θα το βάλει. Τώρα ο Ρήγας. Νικολόπουλος έκανε φάλο στον φίλο. Τέσσερα ομαδικά για τους Φάβερς. Σπύρος Κρεούζης, προσποιήσεις, έχει κλειστεί. Ο αντίπας στο τρίποντο, το χάσε. Διονυσιώτης μαζεύει. Κωνσταντάτος. Κυσίζης βγαίνει και ο Σάρι για τρεις. Το έχασε. Φίλος το δοκιμάζει. Το έχασε μαζί του Νικολόπουλου στην μπάλα. Υπάρχει μια διαφορά με 1 δευτερόλεπτο. Ο Νομόπουλος σουτάρει. Το βάζει ο Νικολόπουλος. Σε τρίτης περίοδου δίνουμε μαζί λίγο για τέλος του αγώνα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Δεν πέρασε πάνω του Γιώργα. Κλέψαμε. Η Γκρι Ιουδάκης στον φίλο. Ο Σπύρος ο Κρεούζης, ωραία κίνηση, δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει ο Διονυσιώτης. Πολύ ωραία η πάσα του, τελικά συγκράτησε ο Τησίζος και ο Μεταλόπουλος. Βάζει το καλάθι. 43-56. Ακόμη ένα αμυντικό rebound στον Διονυσιώτη, ο οποίος κυριαρχεί στους εφαίρες. Κωνσταντάτος
Δεν μπαίνει το σούτ για δύο. Ο ίδιος παίρνει όμως το επιθετικό rebound της Σίζης. Θα το βάλει αυτός. 45-56, οι Φάντας έχουν επιστρέψει, έχουν μειώσει στους 11 πόντους από τους 26. Πάλι για επικία ανατροπή. Στόρισε το τρίποντο ο Σπύρος, συγγνώμη, ο Νίκος ο Κρυβίτης. Δεμισκότης. Γεώργας, τρίποντο, έρμπολ, μαζεύει ο Σπύρος ο Κρεούζης. Αντίπας, φλόουτερ, άστοχο, μαζεύει ο Γεώργας. Φαντάτος η προσποίηση, λάθος όμως η πάσα, ο Αντίπας έκλεψε. Πάσα για τον Λιουδάκη δεν είναι και καλύτερη. Λιουδάκης. Ο Αντίπας στο τρίποντο, το έχασε, θετικό rebound. Ο Σπύρος ο Κρεούζης. Τα εμάδα από τον Οικονομόπουλο, από τους Πάντερες, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε το time out. Λουδάκης ετοιμάζει τρίποντο, το βάζει. Τα 85-59. Γιόνι Σκότης κερδίζει φάουλ, πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Παρά το 7-59. Ο Λιουδάκης θα κάνει ό,τι έκανε και προηγουμένως, ό,τι έκανε και πριν το ημίχρονο. Θα βάλει ακόμη ένα εύκολο καλάθος στο ανοιχτό γήπεδο. Γιώργα, στο φέρνει μπαλά. Από τον Σπύρο το περιόδιο φέρνει μπαλά. 9-14 δευτερόλεπτα για τους Πάντερες. Rebound από τον
Διονυσιώτη, τρίποντο Γιώργο Χασάστοχο και πάσα παιδιαζό που μισό θα περάσουν τη φορά για τον Γιουζάκη. Στο φιλτίο Κωνσταντάτος για τρεις. Φίλος, αστοχή. Διονυσιώτης, το χάσα τη φορά. Σπύρος ξεκράτησε την μπάλα. Πάσα δεν είναι καλή. Φίλος. Ωραία προσπίση του Γιουδάκης για δύο. Αστοχή. Μάζεψε ο Γιώργας. Νικολόπουλος, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μαζώνει ο Αντούπας. Φίλος. Η μπάλα του παίζει ύπουλο παιχνίδι, δεν μπαίνει τελικά. Προσπάθησε ο Κωνσταντάτος, δεν καταφέρει να σκοράρει. Ο Γιουδάκης έπιασε την μπάλα αυτή τα πάσα του Σπύρου του Κρεούζη. Αντίπας για τρεις. Άστοχος ο Κωνσταντάτος μαζεύει. Τη συζήτηση τον Γιώργα, ο Γιώργας πατάει και αστοχή. Στο rebound. Νικολόπουλος, επίσης άστοχος, Διονυσιώτης τώρα θα το βάλει αυτός. 49-64. Φάουλ κέρδισε ο φίλος. Είναι βολές από το στερεό από ομαδικά. Στον Σπύρο τον Κρεούζη. Σπύρο Πεχρεούζη, 49-65 σκόρ, Οικονομόπουλος. Κλείστηκε, λάθος ο Οικονομόπουλος. Κλείστηκε σε πάρα τα χέρια του. Γεώργας κάνει το τρίποντο. Πάζει το Κρεούζη και τώρα ο Αντίπας. Πήρε τρίποντο στον εκλογιασμό, αντίπαστο το έχασε. Κωνσταντάτος, η μπάλα δεν του κάνει το χαρτέρι. Κάτω εκεί για τον Μορφέα. Ωραία, πάσα το Γιουδάκη, αστόχησε όμως ο Σπύρος ο Κρεούζης. Ο Σταντάτος. Θα σου πάνε τελικά το Σταντάτος, θα το χάσει. Πάσεψε ο
Καζάκης. Δοκίμασε μια δύσκολη πάσα στους προσωπικούς και δεν πέρασε. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο φίλος, ζητάει για τον φάουλ. Καλή άμυνα πέθανε πάνω στον Διονυσιώτη, επέμβησε στη Μορφέα. Δύο βολές για τον Ιουδάκη, το φάουλ το κάνει ο Κωνσταντάτος. Ο Δημισκότης ξανά στον Οικονομόπουλο. Αστοχή αυτός. Ακόμη ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Δημισκότης. Ακόμη ένα ζευγάρι πολλών που θα εκτελέσει. Έχει μπει το καλά, θα πέμπει 1-66 είναι το σκορ. Πάει για μισοτρίποτα ο Δημισκότης. Ότι βάλει και την πολύ. Παίρνει να δω 66. Φίλος. Ο Χάλλα και δεν κυφάωνε. Το φίλο. Το 4-68-52. Πόχασε ο Νικολόπουλος, το ριμπάνδο τον Κρεούζη. Λάθος όμως από τον Σπύρο. Νικολόπουλος τρίποντο, αστοχή, Οικονομόπουλος. Κωνσταντάτος, επίσης άστοχος. Διονυσκότης στο καλάθι. 54-68. Αντίπα στο τρίποντο, το βαλέ. 54-71. Οικονομόπουλος στον Νικολόπουλο, θα το βάλω Νικολόπουλος. 56-71 και πέθανε και το τελικό σκορ. Θα πάρουν το μάτς οι Γκρι, θα το πάρουν το Μορφέας. Θα ξεκινήσουν ιδανικά την πρωταγωνιστική του Σάμερ. Αυτά λοιπόν από εμάς, γεια σας. Καλώς σας βράδυ.